Η πολιτική ένταση στη Βρετανία πέρα από το θέμα της Σκωτίας έχει και το άλλο πολύ μεγάλο θέμα, τα συνεχή προβλήματα στο Συντηρητικό Κόμμα. Ο πρώην πρωθυπουργός, ο Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος παραιτήθηκε τον Ιούλιο, παραιτήθηκε και από το βουλευτικό του αξίωμα. Μαζί με δύο ακόμα βουλευτές ακολούθησαν φιλικά προσκύμενοι και όλα αυτά έχουν δημιουργήσει πάλι μια πολιτική αναστάτωση στην Βρετανία, διότι δεν μιλάμε για έναν βουλευτή, μιλάμε για έναν πρώην πρωθυπουργό που τελεί υπό έρευνα για όλες αυτές τις υποθέσεις με τα σκάνδαλα, τα κορώνα πάρτι, όπως λέγονται, που είχε πει ψέματα για κάποιες συγκεντρώσεις, κάποια πάρτι που είχαν γίνει down street, εν μέσω lockdown. Και το Συντηρητικό Κόμμα που δείχνει να προσπαθεί να ανακάμψει και δημοσκοπικά αλλά και να σταθεροποιηθεί πολιτικά μετά τις αλλεπάλληλες αλλαγές, ηγεσίες, μετά την πρόσφατη τοποθέτηση του Ρίση Σούνακ, φαίνεται να έχει πάλι εσωτερικές συγκρούσεις. Και βέβαια το Εργατικό Κόμμα της Αντιπολίτευσης βγήκε, ο ηγέτης του Κιρ Στάρμερ, ζητάει οι πρόορες εκλογές, αλλά και οι φιλελεύθεροι δημοκράτες και αυτοί σηκώνουν τους τόνους και ζητούν πρόορες εκλογές. Παράλληλα, το θέμα του Brexit δείχνει ότι συνεχώς έχει δημιουργήσει πολλά σοβαρά προβλήματα στην Βρετανία. Υπάρχει σήμερα ένα δημοσίευμα του Bloomberg. Ενδεικτικά θα σας πω απλώς από τον τίτλο, γιατί δεν έχω προλάβει να εντυπωσιάσω τις λεπτομέρειες, αλλά που μεταφέρει ένα κλίμα από το διεθνές επενδυτικό περιβάλλον ότι έχει αρχίσει και αυξάνεται, αν μπορώ να πω, η ανυποληψία της Βρετανίας στους διεθνείς επενδυτικούς κύκλους λόγω ακριβώς του Brexit και αυτή τη ακόμα ασαφούς στάσεις, καθότι η Βρετανία εξακολουθεί να προσπαθεί και να είναι με τον Brexit και να έχει κάποιες προνομιακές σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως όσον αφορά τη Βόρεια Ιρλανδία, η οποία είναι, συνορεύει άμεσα με την Ιρλανδική Δημοκρατία, που είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.